Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ακράτεια ούρων στις γυναίκες. Κοντά μας ο κύριος Νικόλαος Τάγκας, επιστημονικός διευθυντής ουροδυναμικού τμήματος στο Μητέρα. Γιατρέ, τι είναι η ακράτεια ούρων στις γυναίκες και ποιες είναι οι μορφές της? Ακράτεια ούρων είναι κάθε ακούσια ανεπιθύμητη απώλεια ούρων. Υπολογίζεται ότι μία στις πέντε γυναίκες μετά τα 40 παρουσιάζει κάποια μορφή ακράτεια, μόνιμη ή παροδική. Υπάρχουν τρεις κυρίες μορφές ακράτειας ούρων. Η πρώτη είναι η ακράτεια ούρων στην προσπάθεια. Σε αυτή έχουμε απώλεια με το βήχα, με το πτάνισμα, με το γέλιο, με οτιδήποτε δηλαδή αυξάνει την πίεση μέσα στην κοιλιά. Η δεύτερη μορφή ακράτειας είναι η ακράτεια επιτακτικού τύπου. Με αυτή έχουμε απώλεια ούρων που συνοδεύεται από ξαφνική και έντονη επιθυμία για ούρηση. Η τρίτη μορφή ακράτειας ούρων είναι η ακράτεια από υπερπλήρωση, όπου έχουμε συνεχή απώλεια ούρων λόγω υπερδιάθεσης του ροδόχου κύστης. Πώς αντιμετωπίζετε? Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την ακράτεια ούρων, πρέπει να κάνουμε ακριβή διάγνωση. Αυτό το πετυχαίνουμε με μια σειρά από εξετάσεις, οι κυριότεροι των οποίων είναι ουροδυναμικός έλεγχος. Αυτός είναι μια λειτουργική δοκιμασία της κύστης και των σφυκτήρων. Αφού λοιπόν διαγνώσουμε την ακράτεια, ερχόμαστε στην αντιμετώπιση. Στην ακράτεια ούρων στην προσπάθεια, η αντιμετώπιση είναι κυρίως χειρουργική. Με μια απέμβαση δηλαδή, τοποθετούμε μια ταινία χωρίς στάση κάτω από την ουρήθρα, η οποία στηρίζει το σφυκτηριακό μηχανισμό. Είναι μια απλή επέμβαση μικρής διάρκειας με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Στην ακράτεια από επιτακτική ούρηση, η θεραπεία είναι κυρίως φαρμακευτική, ενώ στην ακράτεια από υπερπλήρωση αντιμετωπίζεται η βασική νόσος όταν είναι εφικτό, αλλιώς εκπαιδεύεται η γυναίκα σε αυτοκαθετριασμούς.